Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε ένα 3D ζάρι με τη βοήθεια του προγράμματος Blender. Ωραία. Βάλουμε τον κύβο μας που θα επεξεργαστούμε και ξεκινάμε. Το πρόγραμμα μας έχει υπολογίσει το Object Mode, που θα πατήσουμε το Edit Mode εμείς. Μετά στη γραμμή εργαλείων θα πρέπει να πάμε στο Add και να πατήσουμε Subdivide, να το χωρίσει σε κάποια κομμάτια. Μετά στο Number of Cuts πρέπει να βάλουμε 4 κομμάτια. Και για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα κομμάτια θα πρέπει να πάμε να πατήσουμε το Face Select. Με τον Άσο ξεχωρίζει. Τέλεια. Τότε πρέπει να βάλουμε τους αριθμούς. Με το Shift βλέπουμε τους αριθμούς. Πατημένο το Shift. 2, 3... Το πάτησα καλά. 4, 5 και 6. Να δούμε. 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Τέλεια. Πριν προχωρήσουμε με τον τρόπο που θα διαχωρίσουμε να φαίνονται, να είναι διακριτά, πρέπει να πούμε ότι το Blender έχει ένα μικρό προβληματάκι όταν είναι σε ένα κομμάτι, δηλαδή όπως εδώ είχαμε το 3 και το 5 που ήταν ενδιάμεσα, τα παίρνει ως ένα κομμάτι, επομένως πρέπει να τα βγάλουμε και να τα κάνουμε χωριστά. Θα μπορούμε να ακολουθήσουμε να κάνουμε τη διαδικασία δύο φορές. Με αυτό τα αποεπιλέγω, θα κάνουμε τη διαδικασία έτσι εδώ εμείς τώρα και θα το κάνουμε το ίδιο πράγμα για το 5, 3 και 6. Το ίδιο πράγμα για μετά. Ωραία, πατάμε το ε και ένα κλικ ώστε να μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε και πριν προχωρήσουμε στη διαβάθμιση πρέπει να φύγουμε από το Median Point και να πάμε στο Individual Origins. Αλλιώς θα προκύψουν κάποια προβλήματα. Δεν θα είναι αυτό που θέλουμε. Ωραία, τώρα πατάμε το S και μπορούμε να το διαβαθμίσουμε είτε με το ποντίκι είτε με το πληκτρολόγιο. Θα επιλέξω το πληκτρολόγιο και μπορούμε να πληκτρολογήσουμε ποιον αριθμό θέλουμε. Θα πατήσω το .8, Enter. Με το ποντίκι απλά μπορείς να μετακινήσεις προς τα μέσα που θέλει το συγκεκριμένο συγκεκριμένη άσκηση και να προκύψει το ίδιο αποτέλεσμα. Αλλά εμείς επιλέγουμε το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και όχι το ποντίκι, γιατί το πληκτρολόγιο είναι πιο ακριβές. Ωραία, αυτό που κάναμε τώρα θα το κάνουμε και για τους αριθμούς που βγάλαμε πριν, για τα κουτάκια που βγάλαμε πριν. Εδώ στο 3. 3. Ωραία, το 4. Στο 5. Και στο 6. Θα κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Ε, κλικ, S, τελεία 8. Για να είναι ομοιόμορφο. Πατάμε το Α και είμαστε εντάξει. Είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ένα λεπτό να το προσαρμόσω. Θα κλείσουμε λίγο εδώ για να μας βοηθήσει. 1, 2, 3, 4, το 5 και το 6. Ωραία. Έτοιμα. Είναι διακριτές. Είναι διακριτά τα νούμερα. Επάνω στον κύβο. Τι λέω τώρα. Τώρα θα πρέπει να προσθέσουμε μια διαβάθμιση. Και για να το κάνουμε αυτό, να είναι πιο διακριτά τα νούμερα, πρέπει να το κάνουμε σε κάθε επιφάνεια ξεχωριστά. Ας ξεκινήσουμε με τη μονάδα. Τα έχουμε εδώ κάνει το α επιλογή όλο τον κύβο, το κάνει από επιλογή. Επιλέγουμε το πρώτο και πατάμε το ε. Να βλέπετε, εδώ κάνεις προς τα έξω, εμείς θέλουμε προς τα μέσα. Το κάνουμε εδώ. Δούμε. Μπορούμε να το διορθώσουμε. Εδώ. Τέλεια. Και την διαδικασία θα την κάνουμε για όλες τις πλευρές. Shift. Το υπολογίσουμε. Κάπου εδώ. Το 2. Τώρα πάμε στο 3. Θα κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Τέσσερα
που βολεύει, καλό είναι να αλλάζουμε οπτική γωνία για να βοηθηθούμε. Ας πούμε εδώ πέρα πρέκυψε πρόβλημα, πήγε πολύ μέσα, δεν ήταν ίδιο μετά, αλλά κάνουμε το 5 λάθος μεριά. Τέλεια. Να δούμε. Εδώ, τέλεια. Και μένει το 6. 2, 3, 4, 5, 6. Τέλειωτατα. Έψιλον. Ωραία. Ολοκληρώθηκε παντού. 1, 2, 3, 4, το 5 και το 6. Τελειότατα. Τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε χρώμα και στους αριθμούς και σε ολόκληρο το σώμα. Ωραία. Επομένως, πρέπει να επιλέξουμε όλους τους αριθμούς ξανά. Στο έχω κάνει εγώ αυτό εδώ. Shift. Επιλέγουμε. Το Shift είπαμε πάντα πατημένο. Επιλέγουμε εδώ. Έχουμε επιλέξει το 1, το 2, το 3 και το 4. Ωραία, τώρα πάμε στο 5 και τέλος στο 6. Τέλεια. Ωραία. Τώρα θα πάμε εδώ δίπλα στο material. Και από default το πρόγραμμα μας έχει ήδη ένα material. Θα το χρησιμοποιήσουμε. Απλά θα δημιουργήσουμε ένα άλλο για το σώμα μετά. Ωραία. Παίρνουμε αυτό το material με τα επιλεγμένα τα κουτάκια που έχουμε κάνει ήδη. Όλα είναι επιλεγμένα. 1, 2, 3, 4, το 5 και το 6. Είναι όλα επιλεγμένα έτσι όπως πρέπει. Παίρνουμε το material. Το κάνουμε assign και μετά save. Ωραία, το κάνουμε save. Μετά πάμε στο select και κάνουμε inverse. Τώρα έχουμε επιλέξει ολόκληρο το σώμα του κύβου και έχουμε αποεπιλέξει τα νούμερα. Και επομένως πάμε εδώ στο sin και κάνουμε new material. New. Και κάνουμε κατευθείαν αυτό το new material, το κάνουμε assign και save σε ολόκληρο το σώμα εξωτερικά. Ωραία. Τέλεια. Κάνουμε deselect το σώμα και κάνουμε select τα κουτάκια. Και πηγαίνουμε στο diffuse και βάζουμε ένα χρώμα οτιδήποτε θέλουμε εμείς. Μπορώ να τα βάλω μαύρα. Θα είναι ωραίο. Κάνουμε deselect τώρα. Πάμε στο σώμα και κάνουμε select το σώμα τώρα. Ωραία. Και πάμε στο diffuse. Και προσθέτουμε ένα χρώμα εμείς ό,τι θέλουμε. Μαύρο. Προσθέτουμε ένα χρώμα ό,τι θέλουμε εμείς. Στην προηγούμενη περίπτωση ας το βάλουμε άσπρο. Το κλασικό ζάρι. Ωραία. Έγινε αυτό. Πατάμε το A. Και είναι έτοιμο. Μαύρη αριθμή. Ένα, δύο, τρία και τα σχετικά. Τέσσερα. Το 5 και το 6. Τέλεια. Μπήκε το χρώμα μας. Ωραία. Τώρα, αφού τα κάναμε αυτά, βάλαμε τα χρώματα και κάναμε save, θα πάμε στο Object Modifiers. Και θα προσθέσουμε ένα modifier, στην προηγούμενη περίπτωση subdivision surface. Θα γίνει πιο κυκλικό ως κανονικό ζάρι. Στο render εδώ προσθέτουμε 3. Αλλά πριν το κάνουμε apply και τελειώσουμε, πρέπει να βγούμε από edit mode και να μπούμε σε object mode, να κάνουμε apply,
Και μετά, για να γίνει πιο ωραίο το ζάρι μας, να πατήσουμε στα αριστερά στη γραμμή εργαλείων, κάτω από το shading, το smooth. Ωραία, για να γίνει πιο ομαλό το ζάρι μας. Και αυτή ήταν η διαδικασία για δημιουργία 3D ζαριού στο Blender. Τώρα, μπορούμε να προσθέσουμε σχεδιοκίνηση στο Blender. Γίνεται με διάφορους τρόπους. Για να μεταφερθούμε σε αυτήν την οπτική γωνία που μεταφέρθηκα εγώ, μπορούμε να πατήσουμε από το πληκτρολόγιο μας τη μονάδα και να διαβαθμίσουμε σωστά. Ωραία. Τελειώτα. Εδώ κάτω είναι τα frames που πρέπει να βάλουμε. Πού να ξεκινάει και πού να τελειώνει. Θέλουμε να ξεκινάει από το 1 και εγώ θα βάλω 50 εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Εντάξει. Ωραία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ πέρα. Για να καταγραφούν οι κινήσεις που θέλουμε εμείς με το Blender, πρέπει να ενεργοποιήσουμε αυτό εδώ πέρα που είναι το keyframe που καταγράφει κάθε μετακίνηση που κάνουμε στο χώρο και που μπαίνει εδώ πέρα. Έτσι. Τελειότατα. Θα ξεκινάει στο πρώτο, επομένως μπορούμε να το πάρουμε πατώντας το G, τον αριθμό G, το γράμμα G, συγγνώμη, και να το μεταφέρουμε σε αυτό το σημείο. Ωραία. Και είναι στο 1 που θέλουμε εμείς. Γι' αυτό γίνεται και κίτρινο, άμα διακρίνεται εδώ πέρα. Γίνεται κίτρινο. Βρισκόμαστε εδώ. Τέλεια. Τώρα, για να κάνουμε την επόμενη κίνησή μας, πρέπει εδώ να βάλουμε έναν αριθμό που θέλουμε να πάει. Σε ποιο frame να εμφανίζεται για να κάνει την κίνηση. Εγώ θα επιλέξω το frame 24. Ωραία. Θα πάω εδώ, θα το επιλέξω και θα το πάω εδώ απέναντι. Τέλεια. Ωραία. Και άμα βλέπετε, εδώ έχει γίνει κίτρινο. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Επομένως, μπορούμε να το πάμε στην αρχή και να πατήσουμε να παίξει. Και γίνεται αυτή η κίνηση. Εντάξει. Πάμε στην αρχή. Τώρα, για να κάνουμε κάτι επιπλέον, να κάνουμε να κάνει και κάποια επιπλέον κίνηση, περιστροφή, κάποιο άλμα, μπορούμε να πάμε ενδιάμεσα από αυτά. Τώρα να το μεταφέρουμε ακριβώς εδώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο frame 14, τελειότατα. Μπορούμε να το μετακινήσουμε να είναι ακριβώς στην ευθεία, να φτάσει εδώ πάνω. Με το γράμμα σίγμα στο πληκτρολόγιο μας μπορούμε να το μεγενθύνουμε. Κυρίως μας έφυγε λίγο το ποντίκι, αλλά δεν πειράζει. Το μεγενθύναμε. Δηλαδή, αυτό τώρα θα ξεκινάει από το 1, από την αρχή που ήτανε, θα πάει εκεί πάνω, δηλαδή θα πηδάει εκεί πάνω και θα φτάνει στο τελευταίο σημείο που κάναμε, στο 24. Εδώ στο 14 θα είναι εδώ έτσι και θα πηδάει εκεί πάνω. Και μπορούμε να το κάνουμε να κάνει και περιστροφή. Με το γράμμα ρο μπορούμε να κάνει κάποια περιστροφή. Εγώ το βάζω να κάνει κύκλο. Να κάνει αυτή την περιστροφή. Ωραία. Τέλεια. Τώρα μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Να πάμε στο πρώτο frame. Τι κάνει αυτό? Αυτή τη στιγμή ξεκινάει από, από το frame 1, πάει στο frame 14, κάνει περιστροφή και προσγειώνεται στο frame 24. Ξεκινάει από το frame 1, πηγαίνει στο frame 14 όπου μεγενθύνεται και κάνει περιστροφή και καταλήγει στο frame 24, όπου παραμένει σταθερό. Εκεί πέρα μπορείς να βάλεις και διάφορους άλλους, άλλες διάφορες σχεδιοκινήσεις, άμα θέλεις, διάφορα πράγματα, αλλά αυτό είναι το βασικό ώστε να μπορείς να κάνεις σχεδιοκίνηση στο Blender. Αυτά από μένα. Πιστεύω το βίντεο να ήταν αρκετά καλό, να είναι μέσα στις προδιαγραφές της εργασίας και αυτά. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μπορούσα να δοκιμάσω έτσι το Blender και να μάθω κάποια παραπάνω πράγματα. Αυτά. Γεια σας.